Πρίπου Θανάση Παπάς για τις δύο λειτουργίες της αγορά Μοντιάνο. Η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στην αγορά Μοντιάνο σηματοδοτεί ακριβώς ότι η αγορά είναι ένα τοπόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δίνει υπεραξία γενικώς και για την πόλη και για τον τουρισμό και για την ανάπτυξη και για την οικονομία και γενικώς για τα τεκτενόμενα της πόλης και στον πολιτισμό και στο περιεχόμενο της ανάπλασης της αγοράς, το οποίο ειδικά στους εξώστες που είδε και μίλησε η κυρία Πρόεδρος, όπου μπορεί να γίνει ένας χώρος πολιτισμού και συνέβρεσης ατόμων, δίνει λοιπόν μία αίσθηση ότι η αγορά Μοντιάνο μπορεί να παίξει το ρόλο της στη νέα εποχή, μία αγορά 100 χρόνων ιστορία, η οποία έρχεται για να παρακολουθήσει την πραγματικότητα τώρα με τις σημερινές ανάγκες, πηγαίνοντας προς το μέλλον σε μια κατάσταση η οποία νομίζουμε θα είναι καλύτερη και για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι της έκανε εντύπωση, κύριε Παπά? Η εντύπωση της έκανε όλο το σχέδιο της ανακατασκευής, της αναδιαμόρφωσης και των αρχιτεκτονικών χειρονομιών οι οποίες υπήρξαν για την ανάπτυξη και του Υπουργείου, γιατί κάναμε αναφορά και για τους υπόγειους χώρους, εννοώ για τα θέματα της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, ότι θέλουμε να είμαστε κατάστημα μηδενικών αποβλήτων και επομένως και αυτό έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση που περιδιάβηκε τα καταστήματα στο ισόγειο, αλλά έκανε εντύπωση και οι εξώστες, όπου και εκεί έγινε μια ειδική συζήτηση ότι θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και ενθαρρυντικό και για την πόλη της Θεσσαλονίκης να αναπτυχθεί ως χώρο συνέβρεσης και πολιτισμού όλη η χώρα των εξωστών.